φίλες και φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε όχι μια Παρασκευή, αλλά κάτι απαραίτητο που θα συνοδεύει τα ωραία πιάτα μας. Θα ασχοληθούμε λίγο με τις γαρνιτούρες. Θα ασχοληθούμε με τα φασολάκια. Τα φασολάκια, ας πούμε, συνήθως τα τρώμε μαγειρευτά με διάφορους τρόπους. Είτε άσπρα, είτε με ντομάτα. Λοιπόν, τα φασολάκια μπορούν να συνοδεύσουν και ένα πιάτο σωτέ και ένα πιάτο σχάρας. Λοιπόν, με οτιδήποτε κρέας. Γιατί και ωραίο χρώμα έχουν και συμπληρώνουν και αυτά το πιάτο μας. Άρα η γαρνιτούρα πρέπει και αυτή να του συμπληρώνει όχι μόνο οπτικά, εμφανισιακά να παίζουν με τα χρώματα, αλλά και γευστικά θα πρέπει να είναι αντάξια του πιάτου. Άρα εδώ έχουμε ζεματίσει τα φασολάκια μέσα σε ζωμό, αν είναι δυνατόν. Τα βράσαμε, τα ζεματίσαμε χωρίς καπάκι και αμέσως τα κρυώσαμε ώστε να κρατήσουν το χρώμα τους. Τώρα, πριν να τα βάλουμε στο πιάτο σαν γαρνιτούρα, είναι μια διαδικασία. Θα τα σοτάρουμε λίγο, θα τα αρωματίσουμε με σκόρδο, με κρασί, με λίγο μπέικον αν θέλουμε. Θα τα δούμε στη συνέχεια που θα τα φτιάχνουμε. Ελάτε πιο κοντά. Βάζουμε το τηγανάκι μας στη φωτιά και θα ρίξουμε λίγο βουτυράκι. Τώρα, η ποσότητα που θα κάνουμε είναι ανάλογα με το πόσα πιάτα θέλουμε να γαρνίρουμε. Θα είναι σαν δεύτερη γαρνιτούρα, σαν πρώτη γαρνιτούρα, σαν τρίτη γαρνιτούρα. Έτσι, αναλόγως. Θα αφήσουμε λίγο να ζεσταθεί. Ας πούμε κάποια πράγματα πάλι για τα φασολάκια. Οτιδήποτε έτσι θέλουμε πράσινο να κρατήσει το χρώμα του, από τη στιγμή που το βάζουμε και αρχίζει να βράζει, δεν το αφήνουμε με καπάκι. Αφήνουμε ο ατμός να φεύγει. Έτσι μένει το ζωηρό πράσινο χρώμα και αμέσως τα κρυώνουμε. Τα κρυώνουμε, τα στραγγίζουμε και μετά τα επεξεργαζόμαστε. Το ίδιο έχει να κάνει και με τον μπρόκολο, το ίδιο είναι και με τον αρακά, αν θέλουμε να τον κάνουμε βουτύρου. Σε άλλη Παρασκευή θα ασχοληθούμε και με τον αρακά. Τώρα, αν θέλαμε να τα αρωματίσουμε και με λίγο μπέικον, θα βάζαμε και το μπέικον. Εντάξει, ας το βάζω από την αρχή το μπέικον. Αν θέλετε, πάλι αφήνετε μόνο τα φασολάκια. Τα βουτυρώνουμε, άλλα το πιπερώνουμε. Θέλουμε νόστιμη γαρνιτούρα. Πώς θα γίνει αυτό? Τώρα θα γίνει με τον τρόπο που θα δούμε. Δεν θα έχει καμιά σχέση αυτό από ένα νερόβραστο πράγμα. Λοιπόν, μπορούμε να αρωματίσουμε με λίγο σκορδόλαδο. Έχει να κάνει πάντα με το τι θα συνοδέψουμε. Έτσι. Δύο-τρεις σταγόνες είναι αρκετό. Είναι τόσο όσο μπορούμε να δούμε. Τα φέρνουμε έτσι βολτίτσα. Μπορούμε με λίγο κρασάκι να τα σβήσουμε. Και μια πρέζα ζάχαρη. Αφήνουμε λίγο να φύγει τα υγρά το κρασάκι και αν δοκιμάσουμε θα δείτε ότι έχουμε μια πάρα πολύ ωραία γαρνιτούρα που θα τη δούμε στα επόμενα πιάτα σωτέ που έχουμε να κάνουμε με μοσχάρι γάλακτος και όχι μόνο. Γενικά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι και τις γαρνιτούρες τις προσέχουμε και τις δίνουμε την ανάλογη σημασία αν θέλουμε να έχουμε ένα επιτυχημένο και ολοκληρωμένο πιάτο. Δοκιμάζουμε και ένα φασολάκι. Ναι. Όπως είχαμε πει, μπορούμε να τα αφήναμε σκέτα, λευκά. Μπορούμε να σουτάρουμε και λίγο κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Είναι αναλόγως τι κατεύθυνση θέλουμε να τα δώσουμε. Θέλει λίγο παραπάνω αλατάκι. Ωραία. Είναι έτοιμο. Θα τη δούμε παρακάτω στα άλλα βιντεάκια
Με το κρέας, με τις παρασκευές σωτέ. Φίλε μου, είδαμε εδώ τα φασολάκια σωτέ. Τώρα, γιατί το έκανα αυτό, μπορεί να μου πει κάποιος, ωραία σειρά του παρασκεύασμα. Δεν είναι, το έχω κάνει γιατί θέλω να πάρω αφορμή και να πω λίγα λόγια για τις γανιτούρες. Οι γανιτούρες δεν αμείλονται από σόιτα. Παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πιάτο. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παρασκεύασμα, πρέπει την ίδια προσοχή που δίνουμε στο κρέας να δώσουμε και στις γανιτούρες. Σκεφτείτε να τρώτε ένα πεντανόστιμο μπιφτέκι, να συνοδεύετε από ένα πουρέ πατάτα, καρότο, μπρόκολο και ο πουρές να είναι ένα άνοστο πράγμα. Αμέσως έρχεται απογοήτευση. Γιατί αυτό το πράγμα? Άρα και οι γανιτούρες θέλουν την προσοχή μας. Έτσι ακριβώς και τα φασολάκια τώρα που θα τα χρησιμοποιήσουμε, έτσι όπως πρέπει να είναι για να είναι νόστιμα και αντάξια του πιάτου μας. Αν δώσετε εσείς προσοχή στις γανιτούρες και τις φτιάχνετε νόστιμες, θα συμπληρώνουν και θα αναβαθμίζουν περισσότερο το πιάτο, όχι μόνο οπτικά και γευστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο, και με άλλα βιντεάκια που ίσως κάτι να σας είναι χρήσιμο. Σας ευχαριστώ.